Η Ευρώπη μάχεται ενάντια στο τρίτο ή και τέταρτο σε κάποιες χώρες κύμα του κορονοϊού. Στην Ουγγαρία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 200 μέσα σε μία ημέρα για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας. 207 άνθρωποι κατέληξαν ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό νεκρών στη χώρα, με πληθυσμό λιγότερο από 10 εκατομμύρια, σε 17.628. Στην Τσεχία τα νοσοκομεία κοντεύουν να καταρρεύσουν. Οι εντατικές είναι γεμάτες και οι αρχές μεταφέρουν συνεχώς ασθενείς σε νοσοκομεία που ακόμη διαθέτουν άδεια κρεβάτια. Οι νεκροί στη χώρα των 11 εκατομμυρίων έχουν ξεπεράσει τους 24.000. Στη Σερβία, όπου έχουν γίνει ήδη 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί, κυρίως με το κινέζικο σκεύασμα, τα νοσοκομεία πιέζονται αφόρητα. Η χώρα βιώνει το χειρότερο κύμα της πανδημίας σύμφωνα με τις αρχές. Στην κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια αλλά και τις χώρες της Βαλτικής βλέπουμε τον υψηλότερο αριθμό παγκοσμίως σε κρούσματα, εισαγωγές στα νοσοκομεία και θανάτους αυτή την περίοδο. Στη Βουλγαρία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε lockdown 10 ημερών, βάζοντας λουκέτο σε σχολεία, εστίαση, θέατρα και εμπορικά κέντρα. Τα κρούσματα και οι θάνατοι αυξάνονται συνεχώς, με τη χώρα των 7 εκατομμυρίων κατοίκων να έχει ήδη καταγράψει πάνω από 11.000 νεκρούς. Σε καραντίνα μπαίνει εκ νέου και η Γαλλία και συγκεκριμένα το Παρίσι και άλλα 15 διαμερίσματα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για τις επόμενες 4 εβδομάδες τα σχολεία θα είναι ανοιχτά, όμως θα κλείσουν όλα τα υπόλοιπα καταστήματα πλην των αναγκαίων. Παράλληλα, οι κάτοικοι θα μετακινούνται μέχρι 10 χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία τους, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας θα αρχίζει στις 8 το βράδυ. Και στην Ισπανία τα πράγματα ζορίζουν εκ νέου. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 6.000 κρούσματα και 117 νεκροί από τον ιό. Οι αρχές μάλιστα ζητούν να τηρούνται απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας, ώστε να μην χρειαστούν δραστικές αποφάσεις για να περιοριστεί η διασπορά.